Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει για την πρεμιέρα της EuroLeague την 108. Οι πράσινοι ταξιδεύουν στον πριγκιμπάτο με μοναδικό στόχο να πάουν τη νίκη κόντρα στις ταυτοπούτετες της διοργάνωσης, ώστε να ξεκινήσουν με το δεξί της σεζόν τους σε άλλη μια χρόνια επιβίωσης. Ο Δημήτρη Πρίφτης δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα τραυματισμού και έχει όλου του παίκτες στη διάθεσή του, όπως και τον Evans που έμεινε εκτό εγχώριων διοργανώσεων προσωρινά αλλά υπολογίζεται κανονικά στην Euroleague. Στον αντίποδα, είπε, οι περσινοί νικητές του Eurocup έχουν κάνει ένα καλό μεταγραφικό καλοκαίρι με την ηχηρή προσθήκη του γνώριμού μας και από το ελληνικό του πέρασμα από κολοσσό και παναθηναϊκό Mike James, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε για την Τζεσικά αλλά είχε και μια άκρο εντυπωσιακή μισή σεζόν στου Nets. Δεν νιώθω διαφορετικά επειδή είναι το ξεκίνημα της Euroleague. Νιώθω ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα σε ένα μεγάλο τουρνουά μαραθώνιο, αλλά δεν νιώθω κάτι. Νιώθω σαν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν αλλάζει κάτι μέσα μου. Όμω είναι ένα ξεκίνημα μια μεγάλη διαδρομή, η οποία ξέρουν όλοι ότι είναι πολύ απαιτητική και θα πρέπει να είμαστε γενικά σκληροί πνευματικά και ταυτόχρονα να έχουμε και ένα πνεύμα συλλογικότητα και ομαδικότητα. Προφανώ το πρόγραμμα δεν είναι πολύ εύκολο λόγω ταξιδιών και σίγουρα η ομάδα μα έχει ένα πλεονέκτημα όταν αγωνίζεται στο ΑΚΑ. Άρα μπορεί να πει κάποιο θεωρητικά ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα, το πρόγραμμα έτσι όπω ξεκινάει. Αλλά μπορεί κερδίζοντα, κλέβοντα, α πούμε, κάποια παιχνίδια, αυτό το κακό πρόγραμμα στην αρχή να γυρίσει ανάποδα και είναι πλεονέκτημα για σένα. Είναι μια ψηλή ομάδα και έχει πολύ καλή εικόνα στα τουρνουά που έπαιξε μέχρι τώρα. Προσπαθούμε και το θετικό είναι ότι κάθε μέρα βελτιωνόμαστε. Πρέπει να σταθεροποιηθούμε σε ένα μέσο επίπεδο βελτίωση και πάνω εκεί να συνεχίσουμε να χτίζουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν τελειώνει. Το σημερινό μενού έχει τη Μονακό με τον Παναθηνακό 8, τη Μακάμπ με την Μπάγκερ, την Αρμάνια Μιλάνου με τη ΣΣΚ Μόσχας και τη Ρεάλ Μαδρίτης με την Ανατολού ΕΦΕΣ.